γενναία, πονηρά και μιχαλίδα. Ετί, σημείο λέγει, και σημείο που δίδεται αυτή, είναι μόνο η Ιωνά του προφήτου. Ο Ιωνάς, ο προφήτης Ιωνάς, είναι ένας από τους μικρούς προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης. Έζησε 800 χρόνια π.Χ. Και τώρα ο Κύριος μας στην Αγία Γραφή λέγει: ζητάτε να σας δώσω σημείο, λέγει, και σημείο ού δοθήσατε ημί Ιωνά του προφήτου. Το σημείο Ιωνά του προφήτου. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα, πονηρά και μιχαλίδα γενναία. Πονηρός άνθρωπος, λέει, είναι υιός του διαβόλου. Ο διάβολος ονομάζεται πονηρός, διότι αυτός με την πονηρία του παρέσυρε την Εύα και την έβγαλε από τον παράδεισο. Πονηρά λοιπόν γενναία. Αυτή η γενναία που ζούμε είναι πονηρά και μιχαλίδα. Μιχαλίδα είναι η γυναίκα η οποία αφήνει τον άντρα της και πάει να ξένα. Τούτος ο κόσμος αφήκε τον νηφίο Χριστόν και πηγαίνει με τον διάβολο. Δι' αυτό ονομάζεται γενναία μιχαλίδα. Και ζητεί σημείο, λέγει, και σημείο ου δοθήσεται αυτή. Ζητεί σημείο για να δει. Ο Κύριος μας κατέβηκε από τους ουρανούς, ήρθε στη γη, έγινε ένα άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι, και εν τέλει δια του φθόνου τον ανέβασε ο άνθρωπος επάνω στο σταυρό. Δύο μεγάλα γεγονότα. Πρώτον, ότι κατέβει ο Θεός από τους ουρανούς, και το δεύτερον, ότι ο άνθρωπος εσταύρωσε τον Θεό. Μα ο Θεός σταυρώνεται. Ανθρωπομορφισμός, λέει. Ο Θεός φαίνεται άνθρωπος. Και ως άνθρωπος έχει πάθη, γι' αυτό κατανοεί τα βάσανα τα δικά μας. Πέπονθε, λέει, αυτός πειραστής και της πειραζομένης βοηθήσε. Έπαθε, υπέφερε, γι' αυτό κατανοεί τον πόνο μας, κατανοεί τα βάσανά μας, κατανοεί τις δυσκολίες μας, κατανοεί τα πάντα. Χαρά σε εκείνον όμως ο οποίος αγαπά τον Θεό. Διότι όποιος αγαπά τον Θεό γνωρίζει και τι έπαθε ο Θεός για μας. Τώρα πηγαίνουμε πίσω για να δούμε τον Ιωνά. Ο Ιωνάς ο προφήτης κατήγετο από τα μέρη της Γαλιλαίας, Γαλιλαία των Εθνών. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη και σκιά θανάτου είδε φως μέγα. Το φως το οποίο είδε είναι ο Χριστός, ο οποίος ήρθε σε αυτήν την περιοχή και έδωκε φως και ξύπνησε ο κόσμος. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη και σκιά θανάτου. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος δεν εξομολογείται κάθεται στο σκοτάδι και στην σκιά του αιωνίου θανάτου, δηλαδή της κολάσεως. Και αν δεν καρποθεί την μετάνοια την οποία γνωρίζει ο Θεός, αλίμονον τότε όταν θα κλείσει τα μάτια του, τι θα δώσει
λόγων στον Θεό. Ο προφήτης Ιωνάς λοιπόν τον διέταξε ο Θεός να κατέβει, λέγει, στην Νινεβή, την πόλη την μεγάλη, η οποία βρίσκεται μεταξύ ένθεν και ένθεν του ποταμού Τίγρητος, εκεί που ονομάζεται Βαβυλώνα. Αυτή η Νινεβή είχε 100 χιλιόμετρα περίοδο, περιοχή. Τα 100 εκείνα χιλιόμετρα αριθμούσαν 120.000 παιδάκια, τα οποία δεν εγνώριζε, λέγει, το καλό από το κακό. 120.000 κόσμος εκτός των γονέων αυτών και των μεγάλων, λέει. Υπήρχαν 10 μυριάδες, λέγει, 10 μυριάδες κόσμου, ο οποίος δεν εγνώρισε την δεξιά αυτό, δηλαδή το παιδάκι δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να γνωρίσει το καλό από το κακό. Και στέλνει τώρα ο Θεός εις αυτήν την πόλη τον Ιωνά. Και ο Ιωνάς γνωρίζει ότι ο Θεός είναι πολύ έλεος και πολύ εσπλαχνός. Το στέλνει να κηρύξει μετάνοια εις αυτήν την πόλη, την πόλη άνθρωπο, η οποία απαριθμούσε τόσο κόσμο, κάπου 600.000 κόσμο. Και έστελνε ο Θεός τον Ιωνά σε αυτό το μέρος, και εκείνος, επειδή γνωρίζει ότι ο Θεός είναι πολύ έλεος και πολύ έσπλαχνος και μετανοεί επί τις κακίες των ανθρώπων, φοβάται ο Ιωνάς, λέγει, δεν πάω να κηρύξω, γιατί θα φανώ ψεύστης. Και όταν κηρύξω θα μετανοήσω και θα μου πούνε ότι είμαι ψεύτης. Ένα τούτο. Και το δεύτερο, ότι οι Ασσύριοι επετίθενται εναντίον της Παλαιστίνης, η οποία ήταν πατρίδα του Ιωνά και τους είχε ως μισητούς. Γι' αυτό όταν τον διέταξε ο Θεός να κατέβει στην Νινεβή την πόλη, αυτός κατέβηκε, ενάβλωσε ένα πλοίο και έφυγε για Θαρσής, δηλαδή στην Ισπανία. Αντί να πάει στην Νινεβή, πήγαινε στην Ισπανία. Αφού έπιασε το πλοίο και το επλήρωσε, το ενάβλωσε, μπήκε μέσα και διέταξε τον ναύτη να τον πάνε στην πόλη αυτή. Ενόμισε ότι μπορούσε να ξεγελάσει τον Θεό. Και όταν μπήκε μέσα στο πλοίο, τότε ο Πανάγαθος Θεός ξεσήκωσε, λέγει, κλείδωναν μέγα, φουρτούναν απέραντη. Ποιος γλιτώνει από το χέρι του Θεού, ποιος είναι εκείνος ο οποίος νομίζει ότι θα γλιτώσει από το Θεό? Έτσι ενόμισε ο Ιωνάς. Οι ναύτες που είχαν το πλοίο, το πρώτο που έκαναν, έριξαν στη θάλασσα ό,τι φορτίον υπήρχε, για να ελαφρύνει το πλοίο να μην βυθιστεί. Και το δεύτερο, ψαχούλευαν να δουν μέσα στο πλοίο αν υπάρχει τίποτε άλλο, και κατέβησαν στο βάθος του πλοίου και βρήκανε τον Ιωνά να κοιμάται και να ρέχει. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι όταν κοιμούνται ροχαλίζουν και δεν μπορεί ο άλλος που είναι δίπλα του να κοιμηθεί. Όταν κοιμόταν ο Ιωνάς εκεί, πήγαν και τον έσπρωξαν. Του λέω, ποιος είσαι, του λέει, από πού έρχεσαι, πού πας, τι κάνεις, ποιος είσαι, ποιο Θεό πιστεύεις? Λέγει, πιστεύω στον Θεό ο οποίος επίησε τον ουρανό και τη γη. Δεν βλέπεις ότι είμαι θα έτοιμη να βυθιστούμε? Λέγει, φταίω εγώ, λέγει, και να με ρίξετε στη θάλασσα.
Για να σωθείτε πρέπει να φύγω εγώ από το μέσο. Αν δεν φύγω εγώ θα βυθιστείτε και θα απολεστείτε όλοι, λέει. Τότε αυτοί έκαναν θυσίαν εις τον Θεό για μια ψυχή η οποία ήταν έτοιμη για θάνατο, διότι όταν τον έριχναμε στη θάλασσα θα ήταν το τέλος του. Έκανα θυσίαν στον Θεό αυτοί οι άνθρωποι, στον Θεό των αληθινών ή στους θεούς που επίστευαν. Αυτό δεν το ξεχωρίζει η Αγία Γραφή. Ο Ιωνάς λοιπόν τον εκάλεσαν, του λέγουν, για να είμαι θα σίγουροι ότι εσύ φταίς, θα ρίξουμε κλήρο. Και έπεσε ο κλήρος επάνω στον Ιωνά. Τότε τον επήρανε και τον ρίξανε στη θάλασσα. Και διέταξε ο Θεός, λέγει, κήτος μέγα. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το κήτος ήταν μία φώκια που είναι μεγάλο. Αλλά αυτό δεν έχει ισοφάγο μεγάλο. Καταπίνει μικρές μαριδούλες για να ζήσει αυτή η φάλαινα. Οπότε καταλήγουν ότι το κήτος του μεγάλου ήταν καρχαρίας φοβερός. Φοβερός με τόνους βάρους. Το κάνουν αυτό και καταλήγουν ότι ήταν καρχαρίας, διότι βρήκανε καρχαρία με ένα άλογο μέσα του. Κατάπιε ένα άλογο. Και στην Αγία Μαργαρίτα, την νήσον της Γαλλίας, βρήκανε μέσα σε ένα καρχαρία στρατιώτη, λέγει, πάνωπλο, τον οποίο κατάπιε ο καρχαρίας. Κάτι φοβερά πράγματα, τα οποία αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, βέβαια, όταν υπάρχει ερμηνεία, διότι πέραν τούτου δεν γνωρίζεις τίποτε άλλο. Οπότε, μέσα στο πλοίο, το οποίο δεν είχε τον Ιωνά, έρχεται αμέσως, λέγει, η Γαλήνη. Πάρα αυτά, αμέσως, σχηματίστηκε η Γαλήνη. Και ο Ιωνάς τώρα, μέσα στην κοιλία του κήτους, εισέρχεται δια των σχισμών ωραίων, λέγει. Διήλθον δια σχισμάς ωραίων, δηλαδή μέσα από βουνά, λέγει, πέρασα. Αυτά ονομάζει τα δόντια του καρχαρία, η Αγία Γραφή. Όταν επέρασε, λέγει, από μέσα σε αυτά τα δόντια του καρχαρία, τα ονόμασε σχισμάς, δηλαδή πέτρες, πετρώδι μέρος, το οποίο χωρίζει δυο βουνά, την Σιαγόνα άνω και κάτω, και νόμισαν ότι θεώρησαν καλό να πει στον Θεό ότι διήλθον δια σχισμάς ωραίων, Κύριε. Και μέσα στην κοιλία του κήτου προσεύχεται με τα δακρύων. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες, τρία μερόνυχτα δηλαδή. Όταν επέρασαν τα τρία μερόνυχτα, διέταξε ο Θεός, λέει, το κήτος, βγήκε στη ξηρά και το έκανε εμετόν. Και έβγαλε τον Ιωνά ακέραιον. Τώρα εδώ έχει μια άλλη ερμηνεία, ότι ο Θεός, λέγει, έδωκε σημείο Ιωνά του προφήτου. Ζητεί η γενιά αυτή, λέγει, ζητεί σημείο και σημείο ου δοθήσετε αυτή, λέγει, ημί το σημείο Ιωνά του προφήτου. Μέσα σε αυτό το πλοίο, λοιπόν, ο Ιωνάς εκήρυξε μετάνοια, ζήτησε το έλεος του Θεού, ζήτησε το έλεος του Θεού και ο Θεός διέταξε το κήτος και βγήκε ο Ιωνάς σώος. Τώρα εις το Χριστόν τι συμβαίνει αυτό, το οποίο ήταν 800 χρόνια προ Χριστού. Και ήρθε να πληρωθεί ακριβώς η προφητεία αυτή και το γεγονός αυτό στο πρόσωπο του Κυρίου μας.
ο Κύριος μας κατέβηκε μέσα στο κήτος, λέγει, του ψαριού αυτού, που δεν είναι τίποτε άλλον ή μη μόνον ο θάνατος. Θανατώθη ο Κύριος μας. Και μέσα στην κοιλία του κήτους έμεινε 3 ημέρες και 3 νύχτες. Και την τρίτη ημέρα αναισθήθηκε. Αυτό είναι το σημείο του Ιωνάτου προφήτου και γνωρίζει πλέον ο κόσμος ότι το σημείο εκείνον του Ιωνά ήταν στο σημείο του Κυρίου μας, ότι θα απέθνησκε, θα κατέβαινε μέσα στο βάθος της θαλάσσης, δηλαδή στον Άδη, θα εκήρυτεν στον Άδη, ο Κύριος μας εκήρυξεν στον Άδη 3 μέρες και 3 νύχτες. Και έστειλε τον Ιωάννη τον πρόδρομο στον Άδη και εκήρυξεν τον Χριστό ότι θα έρθει στον Άδη να μας σώσει. Δεν επίστευσε. Όσοι επίστευσαν σωθήκαν, όσοι δεν επίστευσαν δεν σωθήκαν. Δεν αναστήθηκε. Συναναστή σας λέγει τον Αδάμ, χειρή παντοδυνάμ. Ανέστησε τον Αδάμ μαζί με όλους που επίστευαν εις τον Θεό των αληθινών και ότι θα ερχόταν ο Θεός να τους σώσει. Και όταν ήρθε ο Χριστός στον Άδη και κήρυξε 3 ημέρες και 3 νύχτες, ημέρα και νύχτα σημαίνει μία, ημερονύχτιο. 3 ημέρες, την τρίτη ημέρα αναστήθηκε ο Κύριος μας και φανερώθηκε στους μαθητάς του, στις μυροφόρες, τις οποίες είπαμε στο Θείο Κύριο μας σήμερα, οι οποίες είναι γυναίκες. Ετοίμησαν τις γυναίκες όταν ο κόσμος όλος εκείνος εκοιμόταν με την ησυχία ότι εξαφανίστηκε αυτός ο πλάνος. Ονόμαζαν τον Θεό μας πλάνο, οι Εβραίοι. Και ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, προσήλθεν στον Πιλάτον και έλεγε «Δώσμη τούτον των ξένων, ως ξένων που και έχει που την κεφαλή κρίνει». «Δώσμη τον», έλεγε στον Πιλάτον, «αυτόν τον ξένων που δεν έχει τόπο να κρίνει την κεφαλή». Μπορούμε να φανταστούμε ένας Θεός. «Δώσμη τούτον των ξένων, τον ως βρέφος ξενοθέντα το κόσμο». Μικρό μωρό δεν είχε τόπο να το βάλει μια γη ολόκληρο και μπήκε μέσα στο σπήλαιο, μέσα στη φάτνη των αλόγων. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο φθονερός, ο οποίος ακριβώς καταδιώκει εκείνον που του λέγει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πικρά, αδερφοί, να το γνωρίζουμε τούτο. Όποιος λέγει την αλήθεια, η αλήθεια είναι πικρά. Και δεν του συμφέρει να ακούει την αλήθεια. Θέλει να μην υπάρχει αλήθεια, φως αλήθεια να μην υπάρχει. Ο Ιωνάς λοιπόν, όταν γλίτωσαν από το κήτος της θαλάσσης, τον ξανακαλεί εκ δευτέρου ο Θεός και του λέει πήγαινε εκεί που σας στέλνω. Οπότε έκαναν υπακοή και κατεβαίνει στην Νινεβή. Και όταν μπήκε μέσα στην πόλη τη μεγάλη, εγύριζε 3 ημέρες και 3 νύχτες για να φτάσει όλο του το κήρυγμα να το ακούσει όλος ο κόσμος. Και τους έλεγε μετανοείτε, διότι εις 3 ημέρες θα εξαφανιστείτε. Και εκείνη, εδώ είναι η εικόνα η δική μας, η σημερινή εικόνα η δική μας. Ο βασιλιάς της πόλεως, οι άρχοντες της πόλεως, εκείνοι οι οποίοι είχαν την πάνω μερίδα και ο κόσμος ο απλός, όταν νίκωσαν το κήρυγμα του Ιωνά, αμέσως έπεσαν εις μετάνοια και μετανοήσανε άπαντες, λέγει, από το μεγάλον μέχρι το μικρόν. Και όχι μόνο οι άνδρες, αλλά και τα ζώα, τον λέγει, και τα ζώα του τα ενίστεψαν και αυτά, λέει, από νερό, από τροφή,
και ήταν ενδεδειμένα με σάκους και ζητούσαν μετάνοια από τον Θεό. Και ο Ιωνάς τι έκανε? Επήγε και ανέβηκε πάνω σε ένα βουνό απέναντι από την Νινεβή και περίμενε την Νινεβή να εξαφανιστεί. Και έπεσε, λέγει, έδωκε ο Θεός κύμα καύσωνος πάνω στον Ιωνά και άρχισε να λιώνει από το ζέστη την πολύ και κοιμήθηκε μέσα σε ένα υπόστηγο που είχε και έστειλε ο Πανάγαθος Θεός το βράδυ κολοκύνθην, κολοκυθιά. Υπάρχει σήμερα, μέχρι σήμερα αυτή η κολοκύθια του Ιωνά και είναι πολύ ωραία. Και φύτρωσε τη νύχτα και έκανε φύλλα και έκανε καρπούς και όταν εξύπνησε ο Ιωνάς το πρωί και την είδε, δόξασε τον Θεό και λέει: Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μου την έστειλε να μου δίδει σκιά. Και όταν κοιμήθηκε το βράδυ ο Ιωνάς, διέταξε ο Θεός σκόλικα. Βλέπετε, υπάρχουν σήμερα εκείνοι οι οποίοι φωνάζουν: Μη φοράς παντελόνια, κυρία μου, είναι αμαρτία. Απάντησης: Ασχολείται ο Θεός με τα παντελόνια, δεν φορώ. Βρε με το σκουλίκι, ανεκατεύεται ο Θεός. Διατάζει το σκουλίκι και δεν θα σε δει εσένα το πλάσμα του. Γιατί το φοράς? Δεν επιτρέπεται να το φορέσεις. Γεγόνας είναι οι άντρες γυναίκες και γυναίκες άντρες. Σας είπα εκείνη την περίπτωση, όσοι την ακούσατε, στον Καρέα. Ήρθε μια ημέρα ένας ευσεβής άνθρωπος να εξομολογηθεί, αναστατωμένος όμως. Του λέω: Τι συμβαίνει για μου, τι είπατε, τι έπαθες? Παππούλη μου, άφησε με, λέει, άφησε με ήσυχο, γιατί αυτή η διαβολομόδα, λέει, με αναστάτωσε. Η γυναίκα μου από την ημέρα που μπήκε μέσα σε αυτήν τη μόδα, λέει, όλο παντελόνια, σήμερα το πρωί, λέγε, σηκώθηκε ένα νωρίτερα από μένα, έπιασε το παντελόνι μου και έφυγε. Όταν σηκώθηκα εγώ δεν το βρήκα, λέγε. Κι αν την έβρισκα τι θα γινόταν? Αυτό ήταν το κακό το μεγάλο. Ασχολείται ο Θεός με τα παντελόνια, με τι φορούμε? Βρε, ασχολείται με το σκουλίκι. Διέταξε το σκόλικα, λέγει, και τη νύχτα που επλάστηκε η κολοκύθη, την ίδια νύχτα, λέγει, εξειράνθηκε η κολοκύθη και όταν εξύπνησε ο Ιωνάς και την είδε ξειράν, λέγει: Θεέ μου, λέγει, το μόνο που ζητώ να μου πάρεις την ψυχή μου, δεν αντέχω άλλο. Και έδωκε καύσωναν ο Θεός και κάφθη ο Ιωνάς. Και κήρυξε ο Ιωνάς μετάνοια και ο κόσμος μετενόησε και εσώθηκε. Βέβαια το 612 π.Χ. εξαφανίστηκε πάλι η Νινεβή γιατί έπεσε πάλι στα ίδια αμαρτήματα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, αδερφοί μου, όταν μετανοούμε να μην επιστρέφουμε πίσω στα ίδια. Εξομολογήθηκες, μην επιστρέψεις πίσω να αρχίσεις πάλι από την αρχή. Και η Νινεβή τι είχε? Δύο μεγάλα κακά. Γι' αυτά ο Πανάγαθος Θεός ήθελε να την εξαφανίσει. Το πρώτο είναι ότι τα χέρια του κόσμου έσταζαν αίμα. Εχτρώσεις δηλαδή. Σκότωναν ο ένας τον άλλο. Και αδικία. Τούτα τα δύο ήταν το φταίξιμο της Νινεβή. Το αίμα το οποίο έσταζαν από τα χέρια και η αδικία η οποία βασίλευε μέσα σε αυτήν την πόλη. Γι' αυτό ανέβηκε στο θρόνο του Θεού, λέγει, αυτό το διπλούν αμάρτημα και ήθελε ο Θεός να την εξαφανίσει. Γι' αυτό έστειλε τον Ιωνά και κήρυξε μετάνοια και η πόλη εσώθηκε. Εσώθηκε η πόλη διότι τα έργα των ήταν όχι υποκριτικά αλλά πραγματικά. Η μετάνοια των ήταν πολύ ριζική και ο Πανάγαθος Θεός πάντοτε όταν μετανοούμε ριζικά, όταν μετανοούμε ειλικρινά, όταν μετανοούμε πραγματικά, ο Θεός μας αγαπά πάρα πολύ και η χαρά η οποία γίνεται στον ουρανό είναι πολύ μεγάλη.
λέγει ότι ο ουρανός, ο παράδεισος είναι ημέρα και νύχτα μέσα στη χαρά την ανεκλάδιτον, που δεν μπορεί να την περιγράψει γλώσσα ανθρώπου. Ιδιαίτερος όμως, λέγει, πανηγυρίζει ο ουρανός εις μίαν περίπτωση, δηλαδή άγγελοι του Θεού πανηγυρίζουν, επί ενή αμαρτωλό μετανοούνται. Όταν μετανοήσει ένας αμαρτωλός άνθρωπος και φύγει από την αμαρτία και έρθει στην σωτηρία, διότι κατατάσσεται μετά των σωζωμένων. Από τη στιγμή κατά την οποία επανέλαθος Θεός εξομολογείται το πλάσμα και λέγει την αμαρτία του, και ποιος είναι ο αναμάρτητος, έχει κανέναν ο οποίος είναι αναμάρτητος, ένας μόνο ο Θεός. Όλοι μας οι άλλοι είμεθα μες στο ίδιο καζάνι, άλλος πολύ και άλλος ο λίγο, όλοι μας είμεθα ένοχοι εις τρία πράγματα, λόγο, έργο και διανοία. Προσέξτε τη διάνοια, η οποία ομοιάζει με ένα αμπέλι χωρίς φραγμό. Αν δεν βάλεις φραγμό στη διάνοια, δηλαδή αν δεν κρατάς το όπλο έτοιμος να χτυπήσεις και αφήσεις το διάβολο, μπαίνει στη διάνοια και σου βάζει όλη την ακαθαρσία, την κόπρο. Ο Ιώβ εκάθετο επάνω στην κόπρο, λέει. Δεν εκάθετο η κόπρος πάνω στον Ιώβ. Που σημαίνει ότι πρέπει να νικούμε τον διάβολο που είναι αόρατος και χτυπά τη διάνοια. Και μόλις τον αντιληφθείς ότι σου βάζει άλλο από εκείνο το οποίο είναι του Θεού, φώναξε τον Κύριο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγιο του Θεού του ζώντος, δια της Θεοτόκου, ελέησέ με. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, πες του, έφυγε. Δεν μπορεί να ακούσει το όνομα του Χριστού. Και λιτώνει η διάνοια. Αλλά τούτο που λέμε τώρα πρέπει να το πεις πολλές φορές για να συνηθίσει πλέον, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι λέγοντας πολλές φορές το Κύριε ημών Ιησού Χριστώ, γίνεται συνήθεια πλέον και η γλώσσα χωρίς να το καταλάβεις φωνάζει στο Χριστό μας και εκείνος σε βοηθεί. Γενεά λοιπόν πονηρά και Μιχαλίδα, ζητεί, λέγει, σημείον και σημείον ούδο θύσεται αυτή, ημιμόνον το σημείον Ιωνά του προφήτου. Μάθαμε και για τον Ιωνά, μάθαμε και για την ταλαιπωρία του, μάθαμε τα όλα όσα γράφει η Αγία Γραφή και τώρα ερχόμεθα για να δούμε την γενεά αυτή. Θα πάρω ένα μυστήριο, το μυστήριο του βαπτίσματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος πρώτο πρέπει να γνωρίζουμε ότι αναπτύσσεται μία συγγένεια του νουνού ή της νουνάς με τον πατέρα του παιδιού. Δύο, λέει, δύο απαγορεύει η χριστιανική ηθική, απαγορεύει δύο άτομα να βαπτίσουν ένα μωρό όταν είναι αντρόγυνο. Δηλαδή ο πατέρας και η μητέρα να βαπτίσουν το ίδιο μωρό στον κουμπάρο. Να απαγορεύεται αυτό. Γιατί απαγορεύεται? Διότι το μυστήριο της βαπτίσεως φέρει η συγγένεια τους δύο οι οποίοι βαπτίζουν το μωρό. Ο κουμπάρος και η κουμπάρα. Ο άντρας και η γυναίκα γίνονται κουμπάρος και κουμπάρα. Οπότε ο κουμπάρος με την κουμπάρα δεν επιτρέπεται ποτέ να κοιμηθεί μαζί του. Ο ένας με τον άλλο. Είναι αμαρτία μεγάλη και πέφτει πάνω στο μωρό. Και τούτο είναι μέσα στους κανόνες της χριστιανικής ηθικής. Μέσα στον κανόνα ο οποίος απαγορεύει αυτό. Ο κουμπάρος με την κουμπάρα δεν μπορεί να συνέλθει και να πέσει στην αμαρτία της σαρκική. Γιατί αλίμονον πεθαίνει το μωρό μετά τα αυτά. Ή παθαίνει άλλο κακό το μωρό, το οποίο βαπτίζεται. Ένα είναι τούτο και το άλλο το οποίο έχουμε να πούμε είναι στη βάπτιση λέγονται όλα τα λόγια της κατηχήσεως. Κατήχησης του μωρού σημαίνει ότι
υπάρχουν ειδικές ευχές, τις οποίες η Εκκλησία μας αναγνώσκει προτού το μωρό βαπτιστεί. Μέσα στις ευχές αυτές υπάρχουν τρεις εξορκισμοί, τους οποίους σήμερα δεν μπορούν να ακούσουν εξορκισμούς. Δεν μπορούν να ακούσουν εξορκισμούς. Δεν μπορούν να ακούσουν ότι υπάρχει εχθρός. Νομίζουμε ότι είμαι θαμόνιμες. Αλλά έχουμε ένα αόρατο των εχθρών και αυτός ο αόρατος εχθρός δεν φεύγει αν δεν διαβαστούν οι ευχές οι οποίες η Εκκλησία μας εφύλαξε από τους μεγάλους και Αγίους Αρχιερείς. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Κυπριανός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης και άλλοι πολλοί μεγάλοι πατέρες έχουν συγγράψει ευχές εναντίον του αοράτου εχθρού. Η δε Εκκλησία μας, η μεγαλύτερα διακονία την οποία μπορεί να προσφέρει ένας στην Εκκλησία είναι να πολεμήσει τον αόρατον εχθρόν. Όλοι οι ιερείς μπορούν να πράξουν αυτό, αλλά δεν ξέρουμε για ποιο λόγο αποφεύγουν. Διότι ο Πανάγαθος Θεός εκάλεσε τους 12 μαθητάς μαζί και τον Ιούδα και έδωκεν σε αυτούς εξουσία λέγει κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε αυτά εκβάλλει και θεραπεύει πάσα νόσο και πάσα μαλακία. Προσέξτε εδώ τη λέξη που είπα. Ο κόσμος ο αγνώμων, ο κόσμος ο ανίδιος, ο κόσμος ο κακός κόσμος, ο πονηρός κόσμος, η γενεά ταύτη, η πονηρά ταύτη γενεά, λέει, αυτή γενεά, κλείνει πάντοτε προς το κακό, πάντοτε προς την αμαρτία. Έδωσε ο Θεός, λέγει, στους 12 μαθητάς, θεραπεύει πάσα νόσο και πάσα μαλακία. Αυτό δεν θα πάει στην πονηρία του πονηρού ανθρώπου. Έκανα έναν αγιασμό κάποτε και όταν έφτασα εδώ είχε 3-4 νεαρά παιδάκια. Και όταν είπα αυτήν τη λέξη, χα και φύγανε. Τι ήθελαν να πούν, ότι έχουμε μεσάνυχτα. Το λοιπόν, συνέχισα εγώ τον αγιασμό και τελείωσα. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να ξέρουμε τι θα πει η λέξη σε αυτή. Όταν πήγαινε ο Χριστός στο σπίτι του Πέτρου, βρήκε την πεθαράν αυτού βεβλημένη και πειρέσουσα, λέει. Είχε πειρετόν. Και άγγισε πάνω της και έφυγε ο πυρετός και ηγέρθη και διεκώνει τον Κύριο. Δηλαδή υπάρχουν νόσοι, υπάρχουν ασθένειες και υπάρχουν και μικρές ασθένειες τις οποίες η Αγία Γραφή ονομάζει μαλακίες, κοιμάσαι πάνω σε μαλακό κρεβάτι. Είναι κάτι το μικρό πράγμα, κάτι το ασήμαντο, ένας κεφαλόπονος, ένας κοιλιόπονος, ένας πονάς λίγο το δόντι σου, πονάς λίγο το αυτί σου, πονάς λίγο το χέρι σου. Αυτά ονομάζονται μικρές ασθένειες και η Αγία Γραφή τα ονομάζει μαλακίες. Αυτά, πάσα νόσον και πάσα μαλακία. Όταν το ξέβρεις, όταν διαβάζεις την Αγία Γραφή, όταν ακούσεις, θα το θεωρήσεις ένα λογικό πράγμα. Όταν όμως δεν ξέρεις, αμέσως ο διάβολος σε κινεί προς το πονηρό, και παρεξηγείς την Αγία Γραφή που είναι μεγάλο αμάρτημα. Δεν μπορούμε να αφανίσουμε από την Αγία Γραφή ούτε ένα λέγει κόμμα και μία άνω τελεία. Ό,τι γράφει η Αγία Γραφή αυτό γράφει. Τελείωσε. Να μην πάθουμε. Ψεύρετε τη Μεγάλη Δευτέρα υπάρχει ένα Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζεται στην Εκκλησία από τα 12 Ευαγγέλια, υπάρχει και αυτό. Αλλά καθεκάστην ημέρα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, διαβάζεται όρθρος της επόμενης ημέρας. Και το βράδυ διαβάζεται ένα Ευαγγέλιο το οποίο γράφει μέσα μία λέξη η οποία είναι παρμένη από το μυστήριο του γάμου. Και πολλοί ιερείς, πολλοί ιερείς δεν τη λένε αυτή τη λέξη. Δηλαδή παραβαίνουν και γίνονται αμέσως αιρετικοί. Δεν μπορεί να αφήσεις από την Αγία Γραφή τίποτε.
πρέπει να τα πεις όλα τα λόγια τα οποία γράφει η Αγία Γραφή, διότι εάν διώξεις από την Αγία Γραφή, νιώτα ένι μία κεραία λέγει, ου μη παρέλθει από τον νόμο μου, έως αν πάντα γίνεται. Φεύγουμε τώρα για να δούμε τίποτε άλλο στο η βάπτιση. Η βάπτιση πρέπει να γίνεται αφού διαβαστούν όλα τα λόγια, λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, διαβαστούν όλα τα λόγια καθαρά εις ακοήν του εκκλησιάσματος, λέγει που θα έρθουν στο μυστήριο της βαπτίσεως ή του γάμου. Όλα πρέπει να είναι καθαρά, ευκρινώς αναγνωσκόμενα, για να ακούει ο κόσμος να ωφελείται. Τι σημαίνει όμως τούτο? Σημαίνει αυτό πρώτα-πρώτα να υπάρχει τάξης μέσα στην Εκκλησία. Εάν μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει τάξης, αλλά φωνές, δεν ακούεις τίποτε. Δεν γνωρίζεις τίποτε. Και γίνεται μια βαβυλωνία, ένα κακό μεγάλο, το οποίο ακριβώς δεν έχει και τέλος. Όταν υπάρχει ησυχία και γίνεται λίγος λόγος ερμηνείας της κάθε μιας περιπτώσεως, τότε το μυστήριο γίνεται μέγα. Την στιγμή που ο ιερεύς φτάνει σε ένα σημείο και λέγει «Αποτάσσεσαι τον σατανά και τις έργες αυτού και τις αγγέλες αυτού και τις πομπής αυτού». Και ο ανάδοχος στο θέση που είναι για το μωρό απαντά «Αποτάσσομαι». Αποτάσσομαι τον σατανά και τις αγγέλες αυτού. Οι άγγελοι του σατανά ποιοι είναι? Είναι οι μάγοι οι οποίοι ακριβώς δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να καλούν τους δαίμονας και να μαγεύουν τον κόσμο, επειδή τον φθονούν τον κόσμο, γίνεται αυτή η συνεργασία του μάγου με τους δαίμονας και το πλάσμα αρχίζει και πονεί, υποφέρει, πάσχει, τρέχει στους γιατρούς, δεν βρίσκει τίποτε και τέλος, εάν καταφύγεις τον Θεό και ο ιερεύς του διαβάσει ευχές οι οποίες ακριβώς θα του πει και τι θα κάνει, τότε θα θεραπευτεί. Αν όμως δεν καταφύγει εις τον Χριστό, τότε υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λέγουν να πάω να μου λύσουν τα μάγια. Ποιοι? Ο μάγος λέει. Ο κλέφτης να βγάλει τον κλέφτη, αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται ποτέ θεραπεία εκτός του Θεού. Μόνο ο Θεός έχει τη δύναμη να εκβάλει τα δαιμόνια. Όχι ο άνθρωπος να εκβάλει δαιμόνια. Η πομπή του διαβόλου ποια είναι? Η πομπή του διαβόλου είναι ο καρνάβαλος και προσέξατε πάρα πολύ τα παιδιά σας, μην τα αντίνετε διαβολάκια με τα σουρές και με τα κέρατα και να τρέχετε πίσω από τον καρνάβαλο, διότι είναι φοβερό το αμάρτημα, πολύ μεγάλο αμάρτημα. Πάνω σε εκείνο το άρμα κάθεται αοράτος ο καταραμένος διάβολος της κολάσεως, ο αρχηγός της κολάσεως. Και εμπέζει τον Θεό και λέγει «Κοίταξε πώς έρχονται πίσω μου, τι θα πει τώρα η πάτρα που είναι, κρατάει τα σκύπτρα». Είναι, λέγει, παράδοσης, από τους αιώνας, λέγει, να κάνουμε τον καρνάβαλο. Εις αυτήν έχεσε το αίμα του Απόστολος Ανδρέας για να διώξει τον καρνάβαλο. Και εσύ χορεύεις πας το αίμα του Αποστόλου Ανδρέου για να κάνεις αυτό που λες, αιώνες το κρατάς και το διατηρείς. Και όλα αυτά γίνονται δια το αργύριο, να μαζέψει αργύριο από τον κόσμο που συντρέχει πίσω. Εμάθαμε ως εδώ το τι γίνεται με τον διάβολο όταν ο ανάδοχος ερωτά αν απόσχει από όλα αυτά τα έργα του διαβόλου. Έπειτα λέγει «συντάσσει τον Χριστό». Δηλαδή, εφόσον διώξαμε τον διάβολο, είσαι με τον Χριστό. «Συντάσσομαι», απαντά ο ανάδοχος. Δηλαδή, είμαι μαζί με τον Θεό. Αν είσαι μαζί με τον Θεό, τότε πρόσεξε.
θα φυσήσουμε 3 φορές και θα φτύσουμε 3 φορές. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, πάντοτε έχει τον Χριστό μέσα του. Διότι κοινωνεί, διότι εξομολογείται, διότι προσεύχεται, διότι νηστεύει. Οπότε αυτό το φύσημα είναι ατομική βόμβα εναντίον του διαβόλου. Εκείνος είναι αόρατος, η πνοή μου είναι αόρατος, οπότε φυσάς και τον συντρίβεις και τον εξαφανίζεις. Εμφύσισον αυτό και έμπτυσον αυτό και φτύσε του. Όταν ο διάβολος σε προκαλεί να πέσεις στην αμαρτία και τον νικήσεις τον διάβολο, τότε εκείνη τη στιγμή που τον ενίκησες, δόξασε τον Θεό και φτύσε τον διάβολο να μην ξαναπλαστεί, να μην ξανάρθει, να σε ενοχλεί. Φεύγουμε και από αυτό και πηγαίνουμε τώρα στον νουνόν, ο οποίος πρέπει να είναι εκεί παρόν, να κρατάει το μωρό και η μητέρα του μωρού να είναι παρούσα και ο πατέρας να είναι παρόν, για να βλέπουν τη χαρά τη μεγάλη. Οπότε πλησιάζοντας στην Κολυμβήθρα, η μητέρα κρατάει το μωρό, το δικό της το μωρό, το κρατάει γυμνούτσικο και το αλείβει με λάδι. Γιατί το αλείβει με λάδι? Διότι έχει να παλέψει, να κάνει πάλι. Και στην Ολυμπία υπήρχε ένα στάδιο και υπάρχει μέχρι τώρα, εκεί απαγορευόταν να υπάρχουν γυναίκες. Και οι άνδρες οι οποίοι είχαν τα διάφορα αθλήματα, τα διάφορα το ένα μετά το άλλο το άθλημα, έφταναν και στην πάλη. Στην πάλη όμως, για να μπορούν να νικήσουν, ήταν εύκολο. Κάποιος από τους δυο θα νικούσε. Όταν όμως έμεναν εκεί γυμνοί, τους άλευαν με λάδι για να γλιστρούν ο ένας με τον άλλον και εύκολος να μην νίκα ο νικητής, για να πάρει ένα στεφάνι με ελιά. Σήμερα αυτά τα πράγματα έχουν φύγει και τα πήραν πλέον με τα αργύρια, πώς θα κάνουν αυτά για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Ώστε το λαδάκι συμβολίζει την πάλι εναντίον του διαβόλου, για να γλιστράει. Να γλιστράει, διότι η Εκκλησία μας επήρε όλα από την ειδωλολατρία και τα έφερε στη χριστιανική πίστη, στην ορθή πίστη. Και είδαν ότι εκείνοι οι οποίοι είχαν το άθλημα της νίκης, αλείβουν τον μελάδι, αλείβει τώρα η Εκκλησία, έρχεται και λέει, καλά ο ειδωλολάτρης έχει το λάδι, γιατί να μην το έχω εγώ, λέει η Εκκλησία. Και έχουμε το λάδι την ώρα ακριβώς που είναι έτοιμο το μωρό να μπει μέσα στο νερό. Και αφού αλείψει ο νουνός το μωρό και βαστώντας το μωρό η μητέρα του μωρού, αλείβει το μωρό με το λάδι, ο νουνός ή η νουνά, και έπειτα ο ιερεύς το βάζει μέσα στο νερό 3 φορές. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Ο δε Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός λέγει, προσέξετε εσείς οι ιερείς, λέγει, να μην μένει άβρεχον το βρέφος, δηλαδή να μην πάει νερό, ίσα με του ψήλου μάτι, λέγει. Διότι από εκεί θα μπει ο Σατανάς. Και τι θα πει ο ιερεύς όταν δεν το βαφτίζει όπως πρέπει? Όταν δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Και μετά όταν βγούμε από τη βάπτιση πλέον, ακολουθεί ένα δεύτερο μυστήριο, το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Το Άγιο Χρίσμα. Αυτό είναι ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και κρύει ο ιερεύς το μέτωπο, τα ματάκια, τα αυτάκια, το στοματάκι, τις μασχαλίτσες, να μην μυρίζει, τα γονατάκια του, την καρδούλα του, τα παδαράκια του, παντού μπαίνει το Άγιο Μύρος, για να δώσει ο Θεός τη χάρη του και την ευλογία του στα μυστήρια, στο μυστήριο το μέγα τούτο. Χωρίς την βάπτιση δεν βλέπεις
βασιλεία των ουρανών. Ώστε δε βαπτιστεί εξ ύδατος και πνεύματος, ουμή εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Πάει τίποτα. Τι θα πούμε με τους αγαρινούς οι οποίοι ζητούν να πάρουν την Ελλάδα, οι αβάπτιστοι, οι αμύρωτοι, οι ανήθικοι, οι βάρβαροι. Εμάς στην Κύπρο εμόλυναν τις εκκλησίες, εμόλυναν τα Άγια Θυσιαστήρια, εμόλυναν τις μονές και τα μοναστήρια, εμόλυναν τις μητέρες και τις θυγατέρες των, κατέσπαξαν 1.200 άτομα εχμαλώτους και δεν υπήρχε ένας Έλληνας να υψώσει τη φωνή του και να πει «Βρε, έλα εδώ εσύ». Εφόσον υπάρχουν δικαστήρια, έλα να μου πεις τι έκανες 1.200 άτομα. Πού τα έβαλες? Τίποτε. Η Κύπρος είναι μακριά, λέγει, δεν μπορούμε να τις προσφέρουμε τίποτα. Η Κύπρος είναι μακριά, δηλαδή δεν είναι Ελλάδα η Κύπρος. Τι είναι το λοιπόν? Αδερφοί μου, στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβο. Η πατρίδα μας κινδυνεύει από τους Ευρωπαίους. Ξέβρετε, έδειχνε πρώτο. Πριν λίγες μέρες η τηλεκόλαση ότι στο Τελαβίδ που είναι οι Εβραίοι εμαζεύτηκαν όλοι οι ανώμαλοι του κόσμου όλου για να γίνει ένας μεγάλος γάμος, λέγει, να τον δει η κοινωνία ολόκληρος. Και δίπλα τους είναι εκείνον το οποίο ο Παναγαθός Θεός έβαλε για να βλέπει ο κόσμος να απόσχει από αυτό το αμάρτημα. Οι πεντάπολεις, πέντε πόλεις, Σόδομα και Γόμορα και άλλες τρεις, οι οποίες είναι πέντε πόλεις, μέσα δεν υπήρχε ένα άνθρωπος φυσιολογικός. Όλοι ήσαν ανώμαλοι και ο Πανάγαθος Θεός για να τιμωρήσει αυτές τις πέντε πόλεις, άνοιξε τη γη, κατάπιε τις πέντε πόλεις, έβαλε νερό και πάνω από το νερό αυτό είναι μία γαλήνη, την οποία ονόμασαν νεκρά θάλασσα και πάνω από την νεκρά θάλασσα εξέρχεται ακίμητος καπνός ημέρας και νύχτα, ημέρας και νυχτός. Δυστυχώς οι Εβραίοι ετοιμάζονται για ένα μεγάλο γάμο του κόσμου και να βλέπεις εκεί εσχρές εικόνες, άντρες και γυναίκες, να παντρεύονται οι άντρες με τους άντρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες. Θα μας αφήσει το λοιπόν ο Θεός χωρίς εκδίκηση? Μακάρι να μας αφήσει. Αλλά όταν μαζεύεται το ποτήρι, το ποτήρι, το ποτήρι και βγαίνει και ξεχυλά, εξέστραπτεν ο θυμός του Θεού, λέγει τώρα. Τώρα πάει. Όταν αρχίσει η επίθεση, τότε τα πράγματα θα ζητούμε βοήθεια, από ποιον σε βοηθήσει. Εξέστραπτε ο θυμός του Θεού. Έχει αρχίσει πλέον η τιμωρία. Γιατί γίνονται όλα αυτά τα οποία έχουμε και στην Ελλάδα μας? Σήμερα σεισμοί, αύριο καταποντισμοί, μεθαύριο χαλάζει. Πιο πάνω αστόχες, πιο πάνω φεύγουν όλα τα σπαρτά, καίγονται, όλος ο καρπός καίγεται, εξαφανίζεται, αύριο μεθαύριο αρρώστες μεγάλες αιάτρευτες. Όλα αυτά δεν είναι τιμωρία του Θεού, δεν είναι δάχτυλος Θεού. Όταν ο Φαραώ εκαλούσε τους μάγους και τους έλεγε «Γιατί όλα τα βατράχια αυτά?» Είχαμε και βατράχια, είχαμε και ακρίδες, είχαμε και κουνούπια. Όλα αυτά τα οποία κυνηγούν αυτοί να τα εξαλείψουν με τα διάφορα εντομοκτώνα, μολύνουν το νερό, μολύνουν τη θάλασσα, μολύνουν τα πάντα και έπειτα από εκεί δεν έμεινε καθόλου ούτε Πέρτικα, ούτε Λαγός, ούτε Φασιανός, ούτε Χωτσίφιν, ούτε τίποτε. Όλα έχουν εξαφανιστεί με αυτά τα εντομοκτώνα και άρχισε να γίνεται η γη μία κόλαση. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα πουλάκια να πετούν δεξιά και αριστερά, τότε μυρίζει κόλαση. Αυτή η οποία ακριβώς τελεί όλα τα μυστήρια. Όταν δεν υπάρχει έρευση, δεν υπάρχουν μυστήρια.
δεν υπάρχει εκκλησία. Όταν δεν υπάρχει δεσπότης, λέγει, δεν υπάρχει εκκλησία. Ο επίσκοπος είναι εκείνος ο οποίος στέκεται στην αρχή και κρατάει τα ηνία των δογμάτων, να μην πέσεις στην αίρεση, να μην πέσεις στην καταπάτηση της Αγίας Γραφής. Και όλα αυτά βρίσκονται μέσα στην τάξη την οποία μας έδωσε ο Θεός στην Ορθοδοξία μας, για να τον υμνούμε, να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε και να μας αξιώσει τούτον τον κόσμο να μην είμαστε κοντά του και στην επουράνια του Βασιλεία να γίνουμε διορανόμενοι.